Ποιοι είναι αυτοί οι δάσκαλοι που εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας σε αυτή την τρυφερή ηλικία? Ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Τι είναι αυτοί, τι γνωρίζουν? Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω όλες αυτές τις σκέψεις μου για τους δασκάλους και στο τέλος να σας πω και αυτό το πολύ ευχάριστο που έχω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιλάμε για τον ιδεώδη δάσκαλο, τα δύο μέρη του Ταϊκβοντό, πνεύμα και τεχνική, να διδάσκουν μαζί. Γι' αυτό ο ικανός δάσκαλος ιδιάζει το γνώρισμα του νόμου και στρατιώτη. Δηλαδή πρέπει να έχει τα ακόλουθα. Γερές ηθικές αρχές. Καθαρή άποψη και φιλοσοφία για τη ζωή. Υπεύθυνη άποψη σαν δάσκαλος. Επιστημονικό μυαλό σε θέματα τεχνικής. Γνώση των ζωτικών σημείων της ανθρώπινης ανατομίας. Ακλόνια και ακυριότητες όποιες επιθύσεις. Αφοσίωση στην εξάπλωση του Ταϊκβοντό σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους αγωτέρους του, στους συναδέλφους του και στους νεοτέρους του. Να είναι υπεύθυνη ανεπτυγμένη προσωπικότητα. Αναφερόμενοι αποκλειστικά στις μαύρες ζώνες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι κατά βάθος δεν υπάρχει ο απόλυτος τέλειος δάσκαλος που ολοκλήρωσε τις γνώσεις του και δεν έχει τίποτα άλλο πλέον να διδαχθεί. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει ή αγνοούν τελείως την αλήθεια. Νομίζω λεσφαλμένα πως με την απόκτηση της μαύρης ζώνης ή μερικών μεταλλείων έχουν μάθει τα πάντα. Θεωρούν τον εαυτό τους ολοκληρωμένο δάσκαλο. Δεν δέχονται από κανέναν διορθώσεις ή παρατηρήσεις. Δεν δέχονται να διδαχθούν από κανέναν όσο ανακριστιανή είναι αυτός και μάλιστα από το μου να κριτικάνουν παλιωτέρους ή ανωτέρους. Στην ουσία δεν υπάρχει δάσκαλος που να μην έχει να διδαχθεί κάτι ακόμα. Ο καθένας από τον Ταϊκβοντό είναι ταυτόχρονα μαθητής και δάσκαλος. Μαθητής, εφόσον πάντα θα διδάσκεται, και δάσκαλος, όσο μπορεί να διδάξει σωστά αυτά που γνωρίζει. Όπως υπάρχει η κατώτερη, μέση, ανώτερη και ανώτατη επένδυση στην παιδεία, έτσι και ο μαθητής του Ταϊκβοντό προχωρώντας στην ιεραρχία, έχει απλώς περισσότερες γνώσεις από τις μικρότερες ζώνες. Αλλά και πάντοτε υπολείπεται των ανωτέρων και παλαιότερων. Και όπως το Πανεπιστήμιο, η επιστήμη δεν τελειώνει τη στιγμή της απόκτησης του πτυχίου, αλλά αντίθετα τότε πραγματικά αρχίζει, έτσι και ο μαθητής μετά τον πρώτο καν αρχίζει ουσιαστικά να μαθαίνει. Και όσο προχωρά, τόσο συναντά καινούριες επιτυχίες μάθησης. Και όπως ο επιστήμον, όπως επαφήνει και γνωρίζει καλύτερα την επιστήμη, το ασκώντας την, τόσο καταλαβαίνει πόσα λίγα γνώρισε. Ενώ πίστευε ότι αυτά που ήξερε επαρκούσαν. Έτσι και ο μαθητής όσο εμπαθύνει στον Ταϊκβοντό, τόσο διαπιστώνει τις περιορισμένες γνώσεις και ικανότητές του. Δεν υπάρχει τέλος στον Ταϊκβοντό. Ο μαθητής βελτιώνεται συνεχώς, αλλά παραμένει αιώνιος μαθητής. Μόνο έτσι θα φτάσει στην τέλεια γνώση. Στη μεγάλη αλήθεια, ότι τελικά δεν γνωρίζει τίποτα σε σχέση με αυτά που υπάρχουν, που συμβαίνουν και που η φύση διαθέτει. Αλλήμωνα στο μαθητή που θα πιστέψει παραφουσκωμένος από υπερηφάνεια, έμπαρση, αλαζονία, τροφικό εγωισμό και περιορισμένη δυνατότητα σκέψης, πως δεν έχει πλέον τίποτα άλλο και από κανέναν να διδαχθεί. Μόνος του φράζει την ατραπό της εξέλιξής του. Μόνος του σταμάτησε τη βελτίωσή του και συνήθως βαθμιαία χάνει και τις γνώσεις που είχε, κατεβαίνοντας στην ουσία μερικά σκαλοπάτια. Αλλά κι αν ακόμα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο στατικός, εκ των πραγμάτων με την πάροδο του χρόνου μένει πίσω. Γιατί τα πάντα κινούνται, εξελίσσονται και τίποτα δεν είναι ακίνητο. Αυτός ο δάσκαλος είναι τελικά επισήμιος, όχι μόνο για το Ταϊκβοντό, αλλά και για τους μαθητές του και αποτελεί εμπόδιο και στο ίδιο το Ταϊκβοντό. Γρήγορα ξεφερνιέται ακόμα και από αυτούς που περιφρονούσε και δεν καταλαβαίνει το γιατί. Θα πρέπει κανείς να διαθέτει ταπεινότητα με την λιοφροσύνη και να μην τρέχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μια άσχημη παροιμία λέει: πάντα υπάρχει ένα υψηλότερο βουνό από σένα. Αλλά ο συνειδητός μαθητής δάσκαλος δεν περιμένει να διδαχθεί μόνο από ανωτέρους. Αντλεί γνώσεις ακόμα και από κατωτέρους.
που συμβαίνει συχνά να δίνουν κάθε λάθος παραδείγματα με τη συμπεριφορά τους. Ο συνειδητός δάσκαλος ακόμα από μία άσπρη ζώνη μπορεί να δει αυτή. Και ένα παράδειγμα προς μίμηση από ένα μικρό παιδί. Ακόμα και το αδύναμο μυρμήκι μπορεί να διδάξει στον εξελιγμένο άνθρωπο την προνοητικότητα, την εργατικότητα και την διαρκή προσπάθεια. Η απλότητα είναι αρετή. Το Taekwondo είναι μια διαρκής μαθητεία που αρχίζει κάθε μέρα με εφευρία το υπάρχον επίπεδο και δεν τελειώνει ποτέ. Άλλωστε και όταν οι σημαντικές ικανότητες του Taekwondo δεν επιδέχονται άλλη διεντίαση, υπάρχει το ντο. Το ντο ή το πνεύμα είναι απεριόριστο. Ανεξέλεκτο και γι' αυτό δύσκολο αποκτάται και βέβαια μόνο από επίλητους και όχι από τον οποιοδήποτε.